Σήμερα είναι Παρασκευή και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με αλατσαθιανά τραχανοαπλώματα. Κυρία Χατζή Αδάμ, κυρία Πρόεδρε του Συλλόγου Αλατσαθιανών, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πείτε μας τι διοργανώνετε. Αύριο Σάββατο θα απλώσουμε τον τραχανά μας, τον αλατσαθιανό τραχανά. Μια τροφή θρεπτική για μικρούς και μεγάλους. Τη φτιάχνουμε πάντα μέσα στο καλοκαίρι με τη συνταγή των γιαγιάδων μας, όπως την έκαναν και στη Μικρά Ασία, όπως την έκαναν και μετά που ήρθαν εδώ, για να έχουμε αυτό το νόστιμο φαγάκι, έτσι θα το πω απλά, για το χειμώνα. Όχι μόνο νόστιμο, και κάτι παραπάνω από νόστιμο και πολύ θρεπτικό. Είναι θρεπτικό. Γιατί και εμάς όταν ήμασταν μικρά μας τα φτιάχνε η γιαγιά μου. Και η γιαγιά μου από τα αλάτσατα και ο παππούς μου. Α, πάρα πολύ ωραία κυρία Δουλγεράκη, χαίρομαι που τα ακούω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Το έτρωγαν οι λεχόνες για να κατεβάζουν γάλα. Το τάιζαν στα μωρά για να τα θρέψουν. Έχει πρωτογενή υλικά, ντομάτα, κρεμμύδι, γιαούρτι στραγγιστό, αλεύρι, και είναι, να το πω στη σημερινή γλώσσα, μία superfood. Σαφέστατα. Δεν μου λέτε, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αν εγώ αύριο Σάββατο στις 7 το πρωί έρθω στην πλατεία Νέων Αλατσάτων ότι θα με στρώσετε στη δουλειά? Α, ναι, φυσικά. Ο τραχανάς είναι μια δουλειά που θέλει υπομονή και επιμονή. Το πρωί στις 7 θα στρώσουμε τα τραπέζια, θα απλώσουμε απάνω στα λευκά μας τραπεζομάντιλα αλευράκι και θα κόψουμε τη ζύμη. Τη ζύμη που θα ζυμώσουμε σήμερα το μεσημέρι, θα τη ζυμώσουμε στο φούρνο της γειτονιάς του συλλόγου. Και θα πάμε τη ζύμη στο σύλλογο και αύριο το πρωί θα την κόψουμε σε μικρά κομμάτια, θα την ταλαιπωρούμε έτσι λίγο, θα την γυρίζουμε στον αέρα, όχι στον ήλιο. Έτσι απλά, δεν είναι εύκολη διαδικασία, δηλαδή δεν έχει τελειώσει με αυτή την τροφή, σούπερ τροφή μέσα σε μία ώρα. Τα γνωρίζω και γι' αυτό το λέω, για να καταλάβουν και εκείνοι που δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία ή δεν το έχουν ξανακάνει, ότι είναι κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ υπομονή και δεν γίνεται μέσα ακριβώς σε μία ώρα. Θέλει την ώρα του. Θέλει την ώρα του, γι' αυτό χαρακτηριστικά ο λαός λέει αυτός έχει απλώσει τραχανά. Δηλαδή θέλει την ώρα του να τον περιμένεις, να φτάσει σε εκείνο το σημείο που θα μπορεί να περάσει από το κόσκινο, να τριφτεί, να γίνει κάτι πιο ψηλό από το κουσκούς που πιθανόν όλοι να γνωρίζουμε. Εσείς αύριο θα τον απλώσετε, στη συνέχεια όμως πρέπει αύριο να περιμένετε. Θα περιμένουμε μέχρι να τον τρίψουμε και αφού τον τρίψουμε θα τον βάλουμε μέσα στη... Αυθημερών θα γίνει αυτό, κυρία Χατζή Αδάμ, αυθημερών θα το κάνετε αυτό? Ναι, αυθημερών, μέχρι αργά το μεσημέρι. Μα θα προλάβει να στεγνώσει? Ναι, προλαβαίνει. Είναι τέτοια η τεχνική που καταφέρνουμε και στεγνώνει και τον τρίβομαι. Μάλιστα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Όποιος θέλει να μάθει μπορεί να έρθει, να μας συντροφεύσει αύριο στην δουλειά που θα κάνουμε, να μάθει. Μπορούμε να δώσουμε και τη συνταγή σε όποιον θέλει και θέλει να, πραγματικά να το κάνει για το σπίτι του. Τραχανόχορτο που βρήκατε? Τραχανόχορτο βρίσκουμε ακόμα. Έχει στην περιοχή στο Τσαλικάκι. Αλήθεια. Υπάρχουν ακόμα χωράφια που έχουν τραχανόχορτο. Θυμάμαι τη γιαγιά μου και τη μάνα μου όταν κάνανε τραχανά να με γυρίζουν στα βουνά γύρω-γύρω και στους δέτες. Πρανίτα λέμε σήμερα, δέτες τα λέγαμε εμείς τότε. Για να ψάχνουν τραχανόχορτο. Γι' αυτό σας είπα που το βρίσκεται σήμερα. Έχει ακόμα ψυγιάδες παλιούς, εγκαταλελειμμένους, γιατί στα φύτα πια δεν υπάρχει. Που υπάρχει, έχει αμπέλια, έχει ελιές που από κάτω βρίσκει τραχανόχορτο, χωράφια. Δηλαδή εχθές μια βόλτα χρειάστηκε κάπου να πάω και είδα σε 10 περιοχές γύρω από τους Αγίους Θεοδόρους, Τσαλικάκι, εδώ στο Καλουψούζι, είναι μια περιοχή εδώ στα Νιαλάτσατα. Έχει ακόμα, βρίσκομαι προς το παρόν. Είναι μια αγωνία αυτή, πώς θα το διασώσουμε. Ναι, αυτό είναι νομίζω και με το
πιο σημαντικό από όλα, δηλαδή το πώς θα το διασώσετε, και είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, και κυρίως να μάθουν και τα παιδιά μας, όχι τίποτα άλλο, γιατί έρχονται και με δύσκολες μέρες, τουλάχιστον να ξέρουν πώς μπορεί να φτιάχνετε ένα φαγητό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα έχουμε. Α, μου στέλνει και ο κύριος Σπύρος ένα μήνυμα και λέει τραγανάς για τους δύσκολους καιρούς. Για τους δύσκολους καιρούς. Θρεπτικός, ωραίο φαγάκι για το βράδυ, για το μεσημέρι, για το πρωί, όπως το θέλει ο καθένας. Μέχρι τι ώρα μπορώ να έρθω ή μπορεί να έρθει ο καθένας από εμάς, το κάνω προσωπικό, μα έτσι πάρα πολύ απλά, για τους λόγους του διαλόγου. Μέχρι ποια ώρα μπορεί να έρθει κάποιος και να πάρει μέρος? Το απόγευμα μπορεί να έρθει να δει τη διαδικασία. Να δει τη διαδικασία. Μάλιστα. Είπαμε πού ακριβώς? Γεωργίου Μαστρακούλη 13, στην πλατεία Αλατσάτων, στα Νέα Λάτσατα. Τα Νέα Λάτσατα είναι το προάστιο εκείνο του Ηρακλείου, απέναντι από την εφορία. Είναι ένθεν της Κνωσού, και δεξιά και αριστερά, αλλά ο σύλλογος βρίσκεται απέναντι από το κυκλικό της εφορίας. Μπαίνουμε την Δηλβόη και αριστερά μας είναι η Γεωργίου Μαστρακούλη. Μάλιστα. Που είναι και η στέγη του συλλόγου μας. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνουμε και όλες μας τις δραστηριότητες και τα πάντα. Ωραία. Λοιπόν, μια χαρά τα βρίσκω όλα αυτά. Κυρία Χατζηαδάμ, σας ευχαριστώ. Το αυριανό ραντεβού είναι από τις 7 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Και λέει ο κύριος Σπύρος, τραχανά στο χειμώνα είναι όλα τα λεφτά, και έχει απόλυτο δίκιο. Θα συμφωνήσω μαζί του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και εγώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Και για όποιον επιθυμεί να πάρει μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ευχαριστώ.